Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά με τον αγιασμό στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νούμερο Δόπης. Ο επίσημος αγιασμός θα τελεστεί φέτος στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Κομωτινής. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Ο επίσημος αγιασμός φέτος θα γίνει στο δεύτερο Γενικό Λύκειο της Κομωτινής στις 9.30 το πρωί με βάση και το πρόγραμμα της Μητρόπολης, Μαρονίας και Κομωτινής. Τα σχολεία μας ετοιμάζονται ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι να υποδεχθούμε τους μαθητές για τη νέα σχολική μας χρονιά. Βέβαια, είμαστε σε μια διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών για την τριετία που μας έρχεται, καθότι η θητεία των προηγουμένων υποδιευθυντών έχει λήξει και είμαστε σε παράταση αυτής της θητείας. Στον ομό Ροδόπης, στα σχολεία μας δηλαδή, αυτή η επιλογή θα γίνει αύριο, ούτως ώστε νωρίς να γνωρίζουμε ποιοι βασικά θα είναι οι υποδιευθυντές σε εκείνα τα σχολεία όπου δικαιούνται με βάση τον νόμο φυσικά να έχουν υποδιευθυντές και ποιο θα είναι πραγματικά το εναπομείναν ωράριο σε κενά και πλεονάσματα σε κάθε ειδικότητα για το σχολείο. Όσον αφορά μέχρι στιγμής τα κενά στον ομό Ροδόπης, να πω ότι χρειαζόμαστε 11 μαθηματικούς, έτσι όπως δείχνει το σύστημα μέχρι τώρα. Ενδεχομένως αυτός ο αριθμός να μεταβληθεί σε ανάγκη ωρών ίσως μετά από την επιλογή των υποδιευθυντών. 4 φυσικοί, 7 είναι οι βιολόγοι που χρειάζονται στον ομό, 3 είναι οι χημικοί, 8 οι φιλόλογοι, από τις φιλόλογοι, από τις βασικές ειδικότητες δηλαδή. Μετά είναι κάποια κενά καλλιτεχνικών που είναι 3, μηχανολόγοι 2, οχημάτων 2 και ένας καθηγητής που έχουμε της αισθητικής. Με αυτά τα κενά ξεκινάει στον ομό Ροδόπης. Οι βασικές μας ανάγκες θεωρώ ότι είναι καλυμμένες. Πέρα των 2 μεγάλων δικοτήτων που είναι η φιλόλογη και η μαθηματική και νομίζω και ελπίζω ότι με τους πρώτους διορισμούς όπως έχει προκηρύξει και ανακοινώσει και το Υπουργείο, θα καλύψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι. Τα βιβλία έχουν παραλυφθεί από όλα τα σχολεία και είναι έτοιμα τα σχολεία μας στις 11 του μήνα, την πρώτη μέρα, να παραδώσουν τα βιβλία στους μαθητές. Εδώ δεν έχουμε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Δεν βρισκόμαστε στα καλύτερα χρόνια. Έχουμε περάσει καλύτερα χρόνια και έχουμε ξεκινήσει με καλύτερες προϋποθέσεις. Είμαστε σε συνεργασία με τους 4 δήμους της περιφερειακής μας ενότητας και με τις σχολικές επιτροπές, όπου μπορούμε να κάνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις, ούτως ώστε να έχουμε την ασφάλεια πρωτίστως, την υγιεινή, συγχρόνως και ταυτόχρονα και δευτερευόντως λίγο πιο κάτω από την ασφάλεια, αλλά το ίδιο, είναι η ασφάλεια, είναι η υγιεινή. Και μετά τα θέματα καλοπισμού, όπου μπορεί να γίνει αυτό, έχει ιεραρχηθεί και από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων που διαθέτουν αντίστοιχες. Άλλωστε γι' αυτό έχουμε σε λίγο και τη συνάντηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων του Δήμου Κομωτινής, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος και με τα περισσότερα σχολεία, μαζί και με τον υπεύθυνο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Γκαράνη, ώστε να συζητήσουμε θέματα που δυνατόν να λυθούν από όσα έχουν προκύψει και έχουν σημειώσει. Δεν έχουμε ακόμη εικόνα για τις μουσικές ειδικότητες. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα παιδάκια της πρώτης γυμνασίου ξεκινούν τώρα, οπότε ακόμη στο μουσικό σχολείο υπολογίζουν τις μουσικές ειδικότητες. Επίσης να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, σήμερα βγαίνει και η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης του Διευθυντή του Ειδικού Ενιαίου Γυμνασίου Λυκείου, οπότε και εκείνο θα ξεκινήσει, ενώ συγχρόνως είναι μία περίοδος που τρέχουν οι εγκύκλοι πώς θα πληρωθούν οι θέσεις στα τμήματα ένταξης που είναι της ειδικής αγωγής και στην παράλληλη στήριξη επίσης για τα παιδιά που δικαιούνται με βάση τη γνωμάτευση που έχουν από το ΚΕΘΗ την παράλληλη στήριξη. Όμως είναι θέματα ημερών και διαδικασιών, θεωρώ ότι σύντομα θα έχουν λυθεί. Ελπίζω και εύχομαι
ότι στο νομό Ροδόπης θα ξεκινήσουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στεγάζεται στο κτίριο της μελέτης, έτσι το έχουμε θέσει, είναι ένα καινούριο κτίριο. Λειτουργήσε για ένα από τον Ιανουάριο και μετά πέρυσι ως παράρτημα του ειδικού επαγγελματικού εργαστηριακού κέντρου. Φέτος θα λειτουργήσει ως ειδικό γυμνάσιο. Είναι ένα άψογο κτίριο, όμορφος χώρος, περιβάλλον όμορφο, όπου εκεί ελπίζουμε ότι τα παιδιά θα αποδώσουν τα μέγιστα. Και ευχαριστούμε βέβαια και το Δήμο Κομωτινής που είχε αυτό το κτίριο να το δώσει για την πλήρωση της ανάγκης που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά που δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί δεν υπήρχε και μονάδα να στεγάσει. Εύχομαι στα χρόνια που θα έρθουν και εφόσον έχουμε και την ανακοίνωση του Δημάρχου Κομωτινής ότι θα εμπεριέλθουν στην δικαιοδοσία του Δήμου όλα αυτά τα κτίρια που είναι στο χώρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου μέσα στη Κομωτινή, εκεί μέσα να βρεθεί ένας όμορφος χώρος που να φιλοξενήσει και τις δύο δομές ειδικής αγωγής, καθότι οι νέες τάσεις είναι η συνεκπαίδευση και η συγκέντρωση των μαθητών στους ίδιους χώρους, ώστε να είμαστε ένα ενιαίο σύνολο στις μαθητικές κοινότητες, όπως και στην κοινωνία φυσικά.